παιδιά, κάνετε. Έχω πολύ καιρό να κάνω βίντεο με review, οπότε το σημερινό βίντεο, επειδή έχω συλλέξει έτσι αρκετά προϊόντα για προστασία από τη θερμότητα, είπα να κάνω ένα review για αυτά, να τα συγκρίνουμε λίγο. Έχω δύο τα οποία είναι λαδάκια και δύο που είναι spray. Θα ξεκινήσω με τα λαδάκια. Το πρώτο είναι της Redken. Είναι αυτό εδώ, έρχεται στα 150 ml, βοηθάει για να δώσει λάμψη στα μαλλιά, να προστατέψει τη τρίχα από τη θερμότητα, και το συγκεκριμένο είναι για πολύ ξηρά μαλλιά. Τώρα, έχει μέσα μακαντέμια, που αυτό... Όταν ακούτε μακαντέμια, τουλάχιστον όταν εγώ ακούω μακαντέμια, περιμένω να μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το συγκεκριμένο δεν μυρίζει, δεν μπορείτε, αν δεν σας το πούν, να καταλάβετε ότι έχει μακαντέμια. Παρ' όλα αυτά, όντως είναι ένα πάρα πολύ καλό λαδάκι για ξηρά μαλλιά. Προσωπικά, επειδή για μένα, λόγω τρίχας, επειδή έχω λιπαρά μαλλιά, δεν με βοηθάει για να το απλώσω από τις ρίζες μέχρι τις άκρες. Το απλώνω μόνο στις άκρες που είναι πιο κατεστραμμένες από τα υπόλοιπα μαλλιά, και στο τελείωμα από το styling που κάνω, για να δώσω έτσι μια περισσότερη λάμψη. Πολύ καλό λαδάκι. Όλες οι τιμές, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή τα έχω όλα τα προϊόντα πάρα πολύ καιρό και δεν θυμάμαι τις τιμές, θα τις ψάξω και θα υπάρχουν από κάτω στο κουτί πληροφοριών. Και όπως σας είπα, υπάρχει στα 150 ml, και επειδή είναι αρκετά παχύρευστο, μου έχει κρατήσει για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Πολύ μεγάλο διάστημα, και νομίζω ότι αυτά τα προϊόντα δεν έχουν και ημερομηνία λήξης, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, έχουν ψέματα. Το συγκεκριμένο είναι για 12 μήνες, αλλά σας πάει σίγουρα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Το επόμενο που έχω, και ένα blog post και θα το έχω κάπου εδώ ή κάτω στο info box για να το δείτε, είναι αυτό εδώ από την εταιρεία Proclaim. Το συγκεκριμένο έχει μέσα αλόα και διάφορα άλλα έλαια. Βοηθάει για να μην φριζάρουν τα μαλλιά. Είναι για όλα τα προϊόντα styling, όπως είναι ψαλίδι μαλλιών ή σιωτική. Εννοείται ότι είναι και για το πιστολάκι. Έχει πολύ πιο λεπτόρευτη υφή από ότι αυτό εδώ της Redken. Το συγκεκριμένο βοηθάει για να προστατεύσει και από τη θερμότητα, αλλά και το χρώμα των μαλλιών, το προστατεύσει. Όπως σας είπα, κάνει για όλα τα εργαλεία ισιώματος ή styling, και δίνει και αυτό προστασία στα μαλλιά και λάμψη, δίνει λάμψη. Προσωπικά, το συγκεκριμένο μπορώ να το βάλω πάνω από 2-3 σταγόνες για όλα τα μαλλιά, ενώ αυτό πολύ λιγότερες σταγόνες. Και ενώ λέει ότι περιέχει αλόα βέρα, εμένα μου θυμίζει έτσι λίγο η μυρωδιά κεράς, δηλαδή έχει πολύ ευχάριστη μυρωδιά. Αυτό δεν θα κρατήσει τόσο πολύ όσο αυτό το της Redken, γιατί χρειάζεται μεγαλύτερη ποσότητα και είναι πιο λεπτόρευστο, ειδικά άμα έχετε μακριά μαλλιά. Και ναι, εδώ πέρα λέει 2-5 σταγόνες, τόσο χρησιμοποιώ και εγώ, όχι 2, παραπάνω, αλλά μέχρι 5 δεν χρειάζεται παραπάνω. Ενώ εδώ πέρα λέει 1-2, και όντως είναι αρκετές. Λοιπόν, τώρα τα επόμενα δύο είναι σπρέι. Και αυτό εδώ έχει 150 ml μέσα το λαδάκι. Όχι 150, έχει 177 ml. Το επόμενο είναι από την Patène. Το συγκεκριμένο μου αρέσει, γιατί έχει και κουμπάκι για να φυλακίζεις, να ασφαλίζεις το σπρέι εδώ πέρα. Το συγκεκριμένο είναι σπρέι λάμψης και θερμοπροστασίας. Είναι για λεπτή τρίχα. Λοιπόν, και λέει ότι έχει ελαφριά σύνθεση, όντως έχει ελαφριά σύνθεση. Βοηθά στην προστασία κάθε τούφας από τη φθορά της θερμότητας και την ενίσχυση της λάμψης στο μαλλιό σας. Μπορείτε τώρα να αποκτήσετε λεία μαλλιά με υγιή εμφάνιση κάθε φορά που διαμορφώνετε το στυλ το μαλλιό σας. Αυτό
Το απλώνω σε, κατά μήκος από τη ρίζα μέχρι τις άκρες. Έχει πολύ ωραία μυρωδιά. Έρχεται στα 150 ml το συγκεκριμένο. Δεν το χρησιμοποιώ τόσο μεγάλο διάστημα όσο αυτό εδώ από τη Schwarzkopf που θα σας πω. Αλλά μου αρέσει γιατί έχει πολύ ελαφριά μυρωδιά, είναι ευχάριστη δηλαδή η μυρωδιά του. Δεν γράφει μέχρι πόσο, μέχρι σε ποια θερμοκρασία προστατεύει τα μαλλιά. Ενώ αυτό εδώ, δηλαδή αν το συγκρίνουμε με αυτό εδώ από το Schwarzkopf, αυτό γράφει ότι είναι στα 220 μέχρι 220 βαθμούς Κελσίου, παρέχει προστασία. Το συγκεκριμένο είναι κατά της φθοράς, είναι για όλους τους τύπους μαλλιών και υποτίθεται ότι δίνει και ενυδάτωση εκτός από την περιποίηση κατά της θερμότητας. Έρχεται στα 200 ml αυτό εδώ, έχει απέσια μυρωδιά, αλλά το συνεχίζω να το παίρνω γιατί όταν ξεκίνησα να χρησιμοποιώ προστατευτικά για τα μαλλιά, ήταν το πρώτο που είχα πάρει, που είχα δοκιμάσει και κατευθείαν είχα δει τη διαφορά. Τώρα, επειδή από εκείνη τη στιγμή, δηλαδή από την πρώτη στιγμή που το πήρα και μετέπειτα χρησιμοποιώ συνέχεια προστατευτικά, για όλα τα υπόλοιπα δεν μπορώ να σας πω ότι είδα μια πολύ σημαντική διαφορά, γιατί απλά διατηρώ τα μαλλιά μου σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά αυτό επειδή ήταν το πρώτο προϊόν που πήρα, είχα δει πολύ μεγάλη διαφορά στην τρίχα. Επειδή βγάζω τα μαλλιά μου πάρα πολύ εύκολα ψαλίδα, δηλαδή μπορώ να κόψω την ψαλίδα και μέσα σε 2 μήνες να εμφανίσω ξανά. Οπότε προσπαθώ όσο μπορώ, ειδικά το καλοκαίρι, να μην χρησιμοποιώ πιστολάκι για τα μαλλιά, αλλά για το χειμώνα που δεν γίνεται, ειδικά αν θέλω να βγω έξω να μην στεγνώσω τα μαλλιά μου. Με βοήθησαν πάρα πολύ αυτά τα προϊόντα. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι και να κάνετε like αν σας άρεσε. Και αν θέλετε να κάνω review για άλλου είδους προϊόντα, παρακαλώ γράψτε μου στα σχόλια από κάτω και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλιά!